Όλο και λιγότερα ψωνίζουν οι Έλληνες καταναλωτέ αφού το κύμα τη ακρίβεια είχε εκτοξεύσει τι τιμέ στα βασικά είδη διατροφή. Παρά το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι και τι μέρε των εορτών, το Δεκέμβριο οι πωλήσει στο σύνολο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,9%. Αντί έχουμε αυξήσει των τιμών και οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι. Οι τιμές προβλέπεται να αυξηθούν κι άλλο καθώς το κόστος ενός παραγωγού έχει εκτοξευθεί. Το Νοέμβριο του 2021 το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 17,7% και οι τιμές του παραγωγού κατά 16,1%. Αιτία πληρώνουν φουσκωμένους λογαριασμούς στην ενέργεια αλλά και ακριβότερα τα λιπάσματα. Ένα λίπασμα που το παίρναμε 18 ευρώ αυτή τη στιγμή έχει πάει 36. Και αν δείτε τα πορτοκάλια είναι στα ζήτητα 15 λεπτά. 20 λεπτά, 30 λεπτά. Πώς αυτός ο παραγωγός θα αντέξει. Λόγω του ενεργειακού κόστου έχουν εκτοξευτεί οι χοντρικέ τιμέ σε φρούτα και λαχανικά. Από τα σούπερ μάρκετ, πιο είναι. Σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο εδώ στη Λαϊκή, και στα σούπερ μάρκετ γενικότερα. Τα αγγούρια έχουν ανατιμηθεί κατά 120% και από τα 70 λεπτά πέρυσι φέτο κοστίζουν 1,60 ευρώ το κιλό. Τα μπρόκολα από 60 λεπτά πέρυσι έχουν σκαρφαλώσει στα 1,30 ευρώ. Η αύξηση του ρεύματο, η οποία κυμαίνεται γύρω στο 50-60%. Η αύξηση η οποία γίνεται, έχει γίνει στα φυτοφάρμακα είναι τη τάξη 80 με 100%. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση των λοιπασμάτων. Γερό λίφτινγκ στη φορολοταρία ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών που πλέον θα κληρώνει από 1.000 και 50.000 ευρώ κάθε μήνα. Μάλιστα θα υπάρχει και μια ακόμα μεγάλη κλήρωση και 12 επερτηγεροί θα κερδίζουν 100.000 ευρώ ο καθένας κάθε Χριστούγεννα.